Η Ελευσίνα στην αρχαιότητα ήταν γνωστή κυρίως για τα Ελευσίνια μυστήρια που λάμβαναν χώρα στο ιερό της. Δεν ξέρουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι οπωσδήποτε έδιναν υπόσχεση για μία καλύτερη τύχη μετά το θάνατο. Πυρήνας των Ελευσινίων μυστηρίων ήταν ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης. Η Δήμητρα είχε μία μοναχοκόρη, την ερωτεύτηκε ο θεός του κάτω κόσμου, ο Πλούτονας, την άρπαξε, η μητέρα της την έχασε, την έψαχνε απελπισμένη για 9 μέρες. Καταλήγει η Δήμητρα εδώ στην Ελευσίνα, που τη φιλοξενούν ο βασιλιάς και λεός της Ελευσίνας, η γυναίκα του η Μετάνυρα και οι κόρες, και εμφανίζεται ως μία γριά γυναίκα, οπότε της αναθέτουν την ανατροφή του μικρού δημοφόντα. Προσπαθεί η Δήμητρα να κάνει το παιδί αθάνατο, κρατώντας το βράδυ πάνω από τις φλόγες της εστίας της φωτιάς του παλατιού. Η Μετάνυρα ένα βράδυ παραμονεύει την τροφό, τη βλέπει να κρατάει το παιδί πάνω από τις φλόγες, τρομάζει, οπότε η Δήμητρα αναγκάζεται να αποκαλύψει την ταυτότητά της, τη θεϊκή της ταυτότητα, και προστάζει τους Ελευσίνιους να της χτίσουν ένα ναό κάτω από τα τείχη της πόλης και πάνω από το καλή χώρο Φρέα. Θυμωμένη με τους θεούς και το Δία που κλείνεται μέσα στο ναό, φέρνει μια φοβερή σιτοδία, οπότε αναγκάζει τον Δία να διατάξει τον αδελφό του, τον Πλούτονα, να επιστρέψει την κοπέλα. Λίγο όμως πριν επιστρέψει, δίνει ο Πλούτονας στην Περσεφόνη να φάει μερικά σπηριά από ρόδι. Έτσι πια τη δένει με τον κάτω κόσμο και είναι υποχρεωμένη η Περσεφόνη να περνάει ένα μέρος της ζωής της στον κάτω κόσμο και το υπόλοιπο μέρος πάνω με τη μητέρα της. Αυτό βέβαια είναι μία αλληγορία του σπόρου του σταριού που το έβλεπαν οι αρχαίοι να χάνεται για ένα διάστημα κάτω από τη γη και μετά να ξαναφυτρώνει. Αυτή είναι η ιστορία. Πάνω σε αυτή δένεται ο μύθος των Ελευσινίων μυστηρίων. Ξέρουμε ήταν μια γιορτή που γιορταζόταν το φθινόπωρο, εποχή της σποράς. Διαρκούσε 9 μέρες, όσες και η περιπλάνηση της Δήμητρας. Την παραμονή έρχονταν εδώ οι άνθρωποι και παίρνανε τα ιερά αντικείμενα που φυλάσσονταν όλο το χρόνο στο τελεστήριο. Τα πηγαίνανε στην Αθήνα μέσω της Ιεράς Οδού. Μένανε εκεί για 4 μέρες και μετά με μεγάλη πομπή επέστρεφαν εδώ στην Ελευσίνα ξανά μέσω της Ιεράς Οδού, που γι' αυτό ακριβώς το λόγο ονομάζεται και Ιερά Οδός, επειδή συνδέει την Αθήνα με το σημαντικότερο ιερό της, την Ελευσίνα. Όταν έφταναν εδώ, μπαίνανε μέσα στο ιερό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γινότανε. Ξέρουμε όμως οπωσδήποτε ότι ήταν μία μοναδική εμπειρία για όσους λάμβαναν μέρος στα Ελευσίνια μυστήρια και οπωσδήποτε μας το λέει ένας πάραγμα από το Σοφοκλή, ότι καλή τύχη έχουν στον Άδη μόνο αυτοί που έχουν μοιηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια.